Σε μία κόλλα χαρτί, ανήλικη από την Κρήτη, περιέγραψε τι εφιαλτικέ στιγμέ που έζησε από άγνωστο, τον οποίο γνώρισε στο διαδίκτυο. Πήγε σε ραντεβού μαζί του και κακοποιήθηκε. Με τραύματα στην ψυχή και με τον φόβο να κυριαρχεί, η κοπέλα έκρυψε από του γονεί τη τα όσα δραματικά βίωσε, όμως κατάφερε με δύναμη ψυχή να εξομολογηθεί γραπτώ την κακοποίησή τη στου ειδικού μέσα σε μια εκπαίδευση που κάναμε, λέμε στα παιδάκια να μας γράψουν σε χαρτάκια αυτά που έχουν δει, υποστεί ή οτιδήποτε άλλο. Ένα από τα πιο σκληρά που διαβάσαμε ήταν ένα παιδάκι πήγε σε ραντεβού στα τυφλά γνώρισε κάποιον από το τσάτ, πήγε σε ένα ραντεβού. Στη συνέχεια το παιδάκι αυτό όχι μόνο κακοποιήθηκε, χτυπήθηκε, κακοποιήθηκε, έσπασε το πόδι του και όταν πήγε στου γονεί του είπε ότι έπεσε μόνο του και δεν ανέφερε τίποτα ότι έγινε από τον κύριο αυτό ο οποίο την εξαπάντησε μέσα από το διαδίκτυο από μία απλή κακοποίηση. Πώς το, όνομα? το παιδάκι ήταν 14. Ο Μάνος Φακιανάκης Δίνει συμβουλέ προ του γονεί. Αυτή η εξομολόγηση που έγινε σε ένα απλό λευκό χαρτί έχει να κάνει με μια κραυγή αγωνία ενό παιδιού. Αυτέ οι κραυγέ αγωνία είναι πολλέ, δεκάδε, και θέλω να πω ένα πράγμα στου γονεί που μα βλέπουν και μα ακούνε προσοχή στα παιδιά τους, να είναι κοντά στα παιδιά τους, να μην κοιτάζουν με μέσα δόλια και πονηρά να μάθουν τα ισοψυχά του, αλλά να καθίσουν δίπλα τους, να τα αγκαλιάσουν. Την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου εφιστά ο κ. Φαγιανάκης και για τη νέα οικονομική απάτη πολιτών μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία είναι εκβιαστικού περιεχομένου. Sex torsion scam, το οποίο είναι απατηλό και εκβιαστικό παράλληλα. Λέει μέσα ότι σα έχω τραβήξει ένα βίντεο, το βίντεο αυτό είναι ερωτικό, σα έχω μοντάρει, σα έχω τραβήξει, σα έχω κάνει και θα το βγάλω στο διαδίκτυο. Άγνωστοι στέλνουν μαζικά μηνύματα σε χρήσει του διαδικτύου, ζητώντα του 950 ευρώ για να μην δημοσιοποιήσουν βίντεο ερωτικού περιεχομένου το οποίο όμως δεν υπάρχει σε πραγματικότητα. Δεν είναι αληθινά, δεν υπάρχουν βίντεο και από αυτούς που τις στέλνουν ευελπιστούν ένα 3 με 4% να εξαπατηθεί να στείλει τα 950 ευρώ.